Ξημερώνει στην πόλη και τα σύννεφα στάζουν. Τι νομίζεις πως είναι η ζωή? Ξημερώνει στην πόλη, τα αυτοκίνητα αδειάζουν σαν αρνιά τον κοσμάκι και ο ήλιος αργεί. Ματαιώτης ματαιωτήτων και τα πάντα ματαιώτης. Κρύψου φίλε, μη σε φάει ο κατήραμένος όφης. Ματαιώτης ματαιωτήτων και τα πάντα ματαιώτης. Κρύψου φίλε, μη σε φάει ο κατήραμένος όφης. Θα ανάψουν μες στο πάρκο τα φώτα. Τι νομίζεις πως είναι η ζωή? Σαν νυχτώσει θα ανοίξουν της καρδιάς μας την πόρτα. Τα κρυφά όνειρά μας μέχρι τ' άλλο πρωί. Ματαιώτης ματαιωτήτων και τα πάντα ματαιώτης. Κρύψου φίλε, μη σε φάει ο κατήραμένος όφης. Ματαιώτης ματαιωτήτων και τα πάντα ματαιώτης. Κρύψου φίλε, μη σε φάει ο κατήραμένος όφης. Αυτό είναι. Αρχηγέ, 1630. Να περάσει η κυρία πρώτα. Είναι τιμόγενη. Περάστε, μαντάμ. Η κυρία ήθελε να περάσει, ρε φίλε, για εσύ. Παρακαλώ, να φροντίσω για θέση. Παρακαλώ, επιτρέπετε. Η κυρία είναι έγκυος. Εγώ τι να κάνω? Να της βρούμε θέση. Άμα προχωρήσει μέσα θα βρει. Προχωρήστε στο βάθος, στο βάθος. Μάλιστα. Παρακαλώ, μια θέση για την κυρία. Μια θέση για την ετοιμόγενη. Παρακαλώ, όχι εσείς. Τι όχι εγώ? Δεν κάνει να σηκωθείτε. Μα τι λες, ανθρωπέ μου, εσύ θα μου πεις πότε θα σηκωθώ. Κάνε στα, σε παρακαλώ. Παρακαλώ. Εντάξει. Με συγχωρείτε που ρωτώ, αλλά επειδή είμαι κι εγώ, θέλω να πω, είμαι υποψήφιος μπαμπάς. Σε ποιο μήνα είστε? Ξέρω εγώ, στον 6ο με 7ο, κάπου εκεί. 6ο με 7ο, δίδυμα θα κάνω. Πάει τη γλώσσα σου, Χριστιανέ μου. Τρία έχω, τι να τα κάνω τα δίδυμα. Τρία. Τρία. Και εμείς ιδρώσαμε για ένα. Και ακόμα δεν το είδαμε. Καλημέρα. Ματέλο, πού πας, τελειώσανε? Τώρα αρχίζουνε. Τώρα αρχίζουνε. Και εσύ γιατί φεύγεις? Γιατί φεύγω, με απέλησαν. Σε απέλησαν, γιατί? Ξέρω. Και θα ακολουθήσουν, λέει, κι άλλοι. Θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Τρέχω, φίλε Παντέλο. Περιμένω παιδί και δεν γίνεται να είμαι ο δεύτερος. Περιμένεις παιδί?
αφού δεν είσαι παντρεμένος. Δεν είμαι παντρεμένος. Θα σου εξηγήσω μια άλλη φορά. Άντε, γεια. Έλα ρε παιδάκι μου. Έσχος, έσχος, έσχος. Με συγχωρείτε, δεν θέλω η κυκλοφορία. Παρακαλώ, καθίστε και μη με διακόπτετε. Μάλιστα. Κύριε, τους τελευταίους μήνες ο αθάνατος πεθαίνει. Μάλιστα, πεθαίνει σε μία χώρα όπου οι κοινωνικές ασφαλίσεις είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες. Όπου οι άρρωστοι νοσηλεύονται στους διαδρόμους των νοσοκομείων. Πώς είναι δυνατόν τα ασφαλιστικά συμβόλαια να παρουσιάζουν πτώση και μάλιστα 39%. Μήπως θα έπρεπε να μειώσουμε τα ασφάλιστα. Τι είπατε? Ποιος μίλησε? Ποιος μίλησε? Εγώ, κύριε Διευθυντά. Και τι είπατε? Βλακίες, κύριε Διευθυντά. Να μειώσουμε τα ασφάλιστρα. Όποιος από τους πράκτορές μας, εδώ ή στην επαρχία, δεν συμπληρώνει το λιγότερο 10 συμβόλαια το μήνα. 10 συμβόλαια το μήνα. Εγώ ούτε στο εξάμεινο δεν βγάζω τόσα. Τι σου είδε? Ο αθάνατος θα τον πεθαίνει. Ακριβώς. Δεν ήρθαμε από την Αμερική στην Ελλάδα για να κολλάμε μπρίκια! Ευχαριστώ. Συγγνώμη. Θανάση, πού πας από εκεί, θα πας κανένα πρόστιμο? Στην τουαλέτα πάω. Φροσάκι. Τι κάνεις εδώ? Σε τρόμαξα. Αν με τρόμαξες. Όχι, εσύ μη σκύβεις. Εγώ. Με σίγουρα, Θανάση. Θες δεν να σε απολύσουν? Έτσι κι αλλιώς θα με απολύσουνε, Φροσάκι. Δεν τον άκουσες, τι είπε? 10 συμβόλαια το μήνα. Εγώ. Αυτή δεν κάνω για αυτή τη δουλειά. Πώς το λένε? Πάλι την ίδια συζήτηση θα πιάσουμε. Ναι, βεβαίως την ίδια συζήτηση. Διότι κακώς εγώ παράτησα τη δουλειά μου για να μπω εδώ μέσα. Εδώ χρειάζεται να είσαι καταφερτζής για να μην μπω απατεώνας. Και εγώ δεν είμαι. Τι κάνεις εκεί, σήκω πάνω. Γιατί? Σήκω σε παρακαλώ. Έλα από εδώ. Σταμάτα πια να λες τα ίδια και τα ίδια. Κοίτα και να στεριώσεις. Να στεριώσω, πώς να στεριώσω? Εδώ δεν τολμάμε να πούμε πως είμαστε παντρεμένοι. Και εσύ μου λες να στεριώσω. Και τι θες να γίνει, αφού απαγορεύονται τα ζευγάρια και το ξέρεις? Το ξέρω, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Άστα, βρε Θανάση μου, σε παρακαλώ, θα εμφανιστεί ο κύριος Γενικός. Εντάξει, πες μου τι έγινε και φεύγω. Τι έγινε? Κλώτσισε καθόλου? Ποιο να κλωτσίσει? Το έμβριο. Το έμβριο. Κάτσε πρώτα να πάω στο γιατρό, μπορεί να είναι καθυστέρηση. Α, μην μου το χαλάσει, παρακαλώ. 3 χρόνια περιμένω αυτή την ώρα. Δεν σηκώνει άλλη καθυστέρηση. Εντάξει. Κάνε μου τη χάρη, φύγε τώρα. Φεύγω. Τα βιβλία να σου δώσω και φεύγω. Τι βιβλία? Τι βιβλία? Περιμένω παιδί. Αν περιμένετε παιδί, είναι το τέλειο βιβλίο. Δεν περιμένετε. Χαίρετε. Αυτό το εκατομμύριο πίσω το πάρει. Αυτό το εκατομμύριο πίσω το πάρει. Έλα να πάρεις αυτό το εκατομμύριο. Κύριος. Αυτό το εκατομμύριο πίσω το πάρει. Αυτό το εκατομμύριο πίσω το πάρει. Έλα να πάρεις αυτό το λαχείο. Ναι, τη Δεσποινίδα Χρυσαφάκη παρακαλώ. Είναι μεγάλη ανάγκη. Μισό λεπτό περιμένετε. Ναι, Φροσάκη, εσύ. Εγώ είμαι ο Θανάσης. Αφού πέρασες από εδώ, τι τα θέλεις τώρα τα τηλέφωνα? Στάσου, ρε Φροσάκη, που πήρες φόρα πάλι.
Σου τηλεφωνάω να μάθω τι έγινε. Τι έγινε? Ανατολικό ζήτημα έγινε. Ανακρίσεις ποιος είναι, τι ήθελε και δεν συμμαζεύεται. Σου λέω τηλεφώνα, εσύ έρχεσαι. Φεύγεις, τηλεφωνάς. Εντάξει, εντάξει. Άδεια για τον γιατρό ζήτησες. Πώς ρε Φροσάκη, θέλω να έρθω κι εγώ μαζί. Το δικαιούμε, δεν το δικαιούμε. Ναι, ναι, το δικαιούσε. Πού είσαι στο κατάστημα, να σου τηλεφωνήσω εγώ. Όχι, ήρθα για την ασφάλεια του Τσιμπιδάρη. Μου το υποσχέθηκε. Αυτή τη φορά δεν το γλιτώνει. Ωραία, τότε τηλεφώνα εσύ. Δεσμήντα Χρυσαφάκη θα ζητήσεις, έτσι. Εντάξει, άντε για τώρα. Και μην το καθυστερείς, ζήτα άδεια να τελειώνουμε. Έτσι, γεια. Κύριος. Λέγε ρε Μπάμπη, εγώ είμαι ο Θανάσης. Γεια σου παλιόφιλε Θανάση. Μήπως θες να πάρεις αυτό το εκατομμύριο. Άμα δεχτείς να σου κάνω την ασφάλεια ζωής, τότε θα πάρω κι εγώ το εκατομμύριό σου. Μα είσαι αντίπαλαβος. Τι να την κάνω, βρε, την ασφάλεια. Κι εγώ τι να το κάνω το εκατομμύριο. Από τέτοια εκατομμύρια πήξαμε. Τι έγινε, πέρασε ο Τσιμπιδάρης. Για την ασφάλεια τον εθές. Γιατί άλλο. Τώρα. Τι τώρα. Τέσσερι τον εκουβαλάνε, φίλε Θανάση. Τέσσερι, τι τέσσερι. Το ασθενοφόρο. Το ασθενοφόρο. Πού. Κοίταξε, φίλε μου, Τζίνια. Δεν γινόταν να το πάθει αύριο. Κύριε Τσιμπιδάρη. Συλλόγου για την προστασία του περιβάλλοντος. Φίλοι μου συναθλητές, μας απαγόρεψαν να ξεκινήσουμε μέσα από το στάδιο. Αλλά κακό του κεφαλιού τους. Εμείς θα ξεκινήσουμε έξω από το στάδιο και θα τερματίσουμε στο πρώτο νεκροταφείο για να διαμαρτυρηθούμε τροχάδιν για την κόλαση του καυσαέριου που κατάντησε η ζωή μας. Τι θέλουν αυτοί εδώ, 252. Δεν ξέρω, κύριε Παστόμε, θα τρέξουν, λέει, από εδώ μέχρι το πρώτο νεκροταφείο. Θα τρέξουν γιατί? Διαμαρτύρονται, λέει. Διαμαρτύρονται για ποιο πράγμα? Θέλουν τάφο στο πρώτο νεκροταφείο. Πού να ξέρω, δεν ακούγε καλά. Εντάξει, εντάξει, έχει το νου σου πάντως. Μάστε, κύριε Παστόμε. Καλημέρα σας. Ασφάλεια ζωής και ατυχημάτων, ο αθάνατος. Επιτρέψτε μου να σας αναλύσω εν συντομία τα ασφαλιστικά μας προγράμματα. Δεν μας παρατάει, κύριε, και δεν κάναμε σε αυτή ακόμη. Μάλιστα. Ξέρετε, ασφάλεια ζωής και ατυχημάτων, ο αθάνατος. Δεν μας παρατάς, ρε φίλε. Θα σας παρατήσουμε, κύριε. Καλημέρα σας, κύριε. Κύριε, με συγχωρείτε, κύριε. Παρακαλώ. Ασφάλεια ζωής και ατυχημάτων, ο αθάνατος. Βεβαίως, αγαπητέ. Η σφιγμομέτρηση της κοινής γνώμης αποτελεί ουσιοδέστατο στοιχείο της συγχρόνου κοινωνίας. Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε να σας αναλύσω εν συντομία τα ασφαλιστικά μας προγράμματα. Βεβαιότατα. Εις περίπτωση νημοψηφίσματος, εγώ προσωπικώς θα ψηφίσω υπέρ της επανόδου του βασιλέως Κωνσταντίνου. Και τούτο διότι στην Ελλάδα μόνο η βασιλεία δίνεται να εξασφαλίσει μια πολιτική ανισορρόπηση και μια ρυθμίση και αυτοίμου. Κύριε Χατζησάβα! Κύριε Χατζησάβα μου, καλημέρα σας! Ω, τον αγαπητό! Καλά! Η γυναίκα, τα παιδιά! Η γυναίκα μου καλά είναι, σας χαιρετάει! Τα παιδιά καλομελέτα και έρχονται! Καιρός είναι, αγαπητέ μου! Καιρός! Γιατί σε λίγο θα είναι αργά! Ποτέ δεν είναι αργά, κύριε Χατζησάβα μου! Ποτέ δεν είναι αργά! Εδώ γελάνε, αλλά τώρα τρέχω, δεν έχει καιρό! Με συγχωρείτε! Ευχαριστώ! Τι έγινε, κύριε Χατζησάβα μου, το σκεφτήκατε το θεματάκι μας? Αν λες για την ασφάλεια, βεβαίως το σκέφτομαι. Και τι αποφασίσατε? Δεν αποφάσισα ακόμα. Για πες μου άλλη μια φορά τις αντιπαροχές που μου προσφέρετε. Αμέσως. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, σε ολική ανικανότητα από ατύχημα 500.000.
σε μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα, σε ταξί, λεωφορείο, πλοίο, αεροπλάνο, 1 εκατομμύριο. Αν πεθάνω, τι θα πάρω. Εις περίπτωση θανάτου, 2 εκατομμύρια. Τάς, αυτά θα πάρει η γυναίκα μου. Εγώ τι θα πάρω. Τι να πάρετε εσείς. Ό,τι θα πάρουμε όλοι. 1 μέτρο γης. Άντε, εσείς δύο. 1,82. 1,82. Ναι, αλλά επειδή εγώ τη γυναίκα μου ούτε να τη βλέπω δεν θέλω. Άλλη λύση υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει. Την ασφάλεια θα την πάρουν τα παιδιά σας. Δεν έχω παιδιά και ούτε πρόκειται να κάνω. Είναι πολύ αργά. Άλλη λύση, άλλη λύση. Άλλη λύση, τι άλλη λύση. Τα βλέπεις αγαπητέ μου. Γι' αυτό σου λέω. Άστα πας στο πλήγμα. Άστα να πας στο πλήγμα. Και γιατί βρε βάρβαρε. Μέχρι σε τρέχω τόση ώρα. Τι σου χρωστά μου λες. Βεβαίως κύριε μου, να κάνω ένα τηλέφωνο. Πεθαίνει ο κόσμος. Αν πεθαίνει ο κόσμος κύριε μου, κάθε μέρα. Δεν προλαβαίνουμε. Την κυρία Χατζή Θανάση παρακαλώ. Αν πεθαίνει ο κόσμος. Πώς δεν υπάρχει δεσπνής μου. Τι είναι εκεί. Ασφάλεια ζωής ο αθάνατος. Ασφάλεια ζωής ο αθάνατος. Με συγχωρείτε, τη δεσπλίδα Χρυσαφάκη. Έφυγε και πού πάει. Στο γιατρό. Πεθαίνει ο κόσμος. Να σε καλά. Παρακαλώ. Η γυναίκα μου είναι μέσα. Ποια είναι η γυναίκα σας? Η Δεσποινής Χρυσαφάκη. Η Δεσποινής Χρυσαφάκη. Μάλιστα. Συγγνώμη. Θέλω να πω η κυρία Χατζηθανάση. Α, η κυρία Χατζηθανάση μόλις έφυγε. Έφυγε. Ο γιατρός. Και αυτός έφυγε. Μαζί κατέβηκαν. Αν τρέξετε θα τους προλάβετε. Μάλιστα. Με πέρασε. Πω, με συγχωρείς κύριε Θανάση μου. Τι ήταν αυτό που έκανα? Έτσι πετάνε τα βρωμόνερα στον δρόμο. Στορκίζουμε, δεν ήταν βρώμικα. Καθαρό. Νεράκι του Θεού. Νεράκι του Θεού. Τότε άντε χαλάλι. Μη χαλάσουμε και τις καρδιές μας. Πω, καλέ πολύ βράχικες. Δεν έρχεσαι μέσα μια στιγμή κύριε Θανάση μου να στο στεγνώσω με το σίδερο. Να έρθω μέσα. Ναι. Τι λες, ρεβίκι, τραλάθιες. Τι θέλεις δηλαδή να μου κρεμάσουνε κουδούνια. Και περιμένω και παιδί. Περιμένεις παιδί. Αχ, μπράβο. Μπράβο. Άντε με το καλό και να είναι και αγόρι. Αγόρι θα είναι, Βίκη, το έχω κανονίσει. Αγόρι θα είναι. Αλήθεια, τι γίνεται? Πώς πάνε οι δουλειές? Πώς να πάνε, κύριε Θανάση μου. Με τη διαμάχη στο Αιγαίο, όλο επιφυλακή τους έχουν τους φαντάρους. Δεν βαριέσαι, Βίκη, σε όλες τις δουλειές υπάρχει και σάτι. Μεγάλο και σάτι. Να πάρε εμένα, δεν μπορώ να σταυρώσω πελάτη. Αλήθεια, μια και το φέρει κουβέντα. Τι θα γίνει, θα την κάνουμε εκείνη την ασφάλεια ζωής? Στο εξήγησα, κύριε Θανάση μου, τι να την κάνω, αφού δεν έχω κανέναν. Ποιος θα τα πάρει? Ναι, αλλά δεν είναι μόνο ο θάνατος, είναι και το ατύχημα. Κούφια η ώρα δηλαδή. Εσύ είσαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ? Όχι. Α. Αλλά και αυτοί που είναι τι κερδίζουνε. Ναι, αυτό να μου πεις. Τέλος πάντων, άσε να το σκεφτώ και τα ξαναλέμε. Άντε, γεια. Στο καλό. Και με συγχωρείς, κύριε Θανάση. Τι γίνεται, μας τώρα. Τι έγινε, φίλε, να εδώ. Αυτό δεν είναι της κυρίας Χρυσαφάκη? Αυτό είναι. Εκεί στη γωνία την βρείτε, νούμερο 1. Να σε καλά. Ενοχλεί εδώ. Τι να ενοχλείς. Πάμε, Ρετάκη. Τι θέλουν αυτοί, κύριε Βαγγέλη? Δεν ξέρω, κύριε Νότα, μου φαίνεται πως ήταν για την αντιπαροχή. Θα το δώσει δηλαδή στρίγκλα. Τι θα κάνει, θα το δώσει. Κι εμείς, τι θα κάνουμε, κύριε Βαγγέλη? Τι να κάνουμε. Κάπου θα βρούμε να φώσουμε και εμείς το κεφάλι μας. Για σένα όλα εύκολα είναι, γιατί εσύ είσαι μόνος σου. Εγώ όμως τι θα κάνω, με 7 κουσούβελα και ένα στην κοιλιά 8.
Πάλι εγκαστρωμένη η συγκυρία. Είναι επανάθεμα των τριών μηνών. Αν θα του ρίξω αυτή τη φορά, να ησυχάσω. Τα παιδιά δεν είναι υπόδρομος. Κανείς άσχημα να κατηγορείς τον άντρα σου, κυρανότα. Δεν τον κατηγορώ, κύριε Βαγγέλη μου, και το ξέρεις. Ο νους του διαρκώς στον υπόδρομο είναι. Εδώ μας πέτανε έξω. Του το λες και αυτός εκεί. Θα πιάσω την καλή και θα πιάσω την καλή. Κάτσε επανάθεμα. Ποιος είναι? Από το μηχανικό, τον κύριο Τσιμάρα. Τι λέτε, βρε παιδιά, ήρθατε. Ένα μήνα σας περιμένω. Αν δεν έρχεστε και σήμερα, θα πήγαινα σε άλλο μηχανικό. Αυτό είναι θέμα του κυρίου Τζιμάρα. Εκείνος κανονίζει. Το ξέρω πως εκείνος κανονίζει, γι' αυτό το λέω. Μια στιγμή να ρίξω κάτι επάνω μου και έρχομαι. Κάτι πρέπει να κάνουμε, κύριε Βαγγέλη. Να πούμε του κύριου Θανάση να μεσολαβήσει, μπας και το καθυστερήσουν λιγάκι. Ο Θανάση να μεσολαβήσει την πεθερά του. Μα ξένησε, κυρανότα, τι είναι αυτά που λες. Αυτή ούτε ζωγραφιστό δεν θέλει να το βλέπει. Κάποιος πρέπει να βοηθήσει, αυτό ξέρω εγώ. Αυτό είναι, έτσι. Αυτό είναι. Γεια σε, Τάκη. Καλημέρα, κύριε Βαγγέλη. Καλημέρα, κύριε Βαγγέλη. Καφέ, θα πιείτε? Αν μπορεί να γίνει σύντομα. Αμέσως θα γίνει. Κύριε Γκέλα. Ορίστε, κύριε Νότα. Κύριε Γκέλα. Μην μου λες, θα τον κρεμίσουν. Όχι σήμερα. Όχι σήμερα, αλλά θα τον κρεμίσουν. Τι να κάνουμε, κύριε Νότα. Τι να κάνουμε, κύριε Γκέλα. Δεν περιμένετε τουλάχιστον να ξεχυμονιάσει και μετά. Αυτό ο μηχανικός θα το αποφασίσει, όχι εγώ. Ο μηχανικός τη δουλειά του θέλει να κάνει. Εμείς τι θα γίνουμε? Σας ειδοποίησα, κύριε Νότα. Δεν σας ειδοποίησα. Κάτσε τώρα να φτιάξω τον καφέ των ανθρώπων. Γεια σου, κερανότα. Τι γίνεται εδώ? Δεν βλέπεις. Τον κρεμίζουνε. Μετράνε, όχι τον κρεμίσουμε. Μετράνε για να τον κρεμίσουνε. Τι έχεις, κερανότα? Σου έχω κάνει τίποτα. Βρε, πανάτε, μάτε, κερανότα. Σιγά, κερανότα, σιγά. Τι το δέρνεις το παιδί? Τι το δέρνω, βρε, θα το σκοτώσω. Όχι, γιατί το δέρνω. Κάτσε, βρε, πάτε, να σε τάχνουμε. Γεια σου, Αγγελίζα. Καλώς το κρεμίζω, Θανάση. Τι έπαθει, κερανότα, σήμερα? Τι να πάθει? Δεν βλέπεις? Πάμε για κατεδάφιση. Γύρισε η φρόσο, την είδες? Μα όχι. Όχι? Τι διάλογο στο γραφείο, ξαναγύρισε πάνω. Τι είπες? Όχι, τίποτα. Τι θα γίνει, ρε Βαγγέλη, με αυτό το παπούτσι? Με κόβει πάλι. Σε κόβει? Φέρ' το από ό,τι θέλεις, να το ξανακοιτάξω. Τι να το φέρω? Πάρ' το τώρα. Ορίστε. Πάω μέσα. Η φρόσκο δεν γύρισε? Παράτα μας. Συγγνώμη. Σε ρώτησα αν γύρισε η φρόσκο. Είπα όχι. Όχι, ήταν αυτό που είπε. Ναι, όχι. Μήπως τηλεφώνησε, ναι. Στάσου, σε παρακαλώ. Σιγά, θα μου χύσεις τους καφέδες. Σε ρώτησα αν τηλεφώνησε. Είπα όχι, κουφός είσαι. Έτσι φαίνεται, κουφός είμαι. Έχει μέσα τίποτα να φάμε? Να πας μόνος σου να κοιτάξεις. Δεν είμαι η υπηρέτριά σου. Δεν φταίς εσύ. Εγώ φταίω που μπήκα σόγα μπρος στο σπίτι σου. Ανάθεμα την ώρα. Ανάθεμα την ώρα. Το κοράκι. Ένα κοράκι στη δουλειά, ένα στο σπίτι. Πολύ κοράκι έπεσε. Τα καφεδάκια σας έτοιμα. Ευχαριστούμε. Αφήστε τα εκεί και ερχόμαστε. Θα έχουμε είσαι εδώ, κύριε Βαγγέλη. Ναι. Ευχαριστώ. Κατάλαβες, κύριε, ο ξεβράκοντος. Που έτσι και δεν τον έβαζε η κόρη μου στη δουλειά, θα ψώφαγε της πείνας. Έχει και γλώσσα και μιλάει και από πάνω. Πολύ του μπαίνεις, κύριε Αγγέλα, και με το συμπάθειο δηλαδή. Πολύ του μπαίνω. Α, τώρα τι είναι αυτά που λες, κύριε Βαγγέλη? Αν δεν φταίει αυτός, εκείνη η κόρη μου τα φταίει που με το έτσι θέλω πήγε και χαντακώθηκε. Με συγχωρείς, κύριε Αγγέλα, που έχω αντιρρήσει, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι χαντακώθηκε. Ο Θανάης, όπως και να το κάνουμε, είναι καλός. Καλά, μια στα μάτια το έχει καλός. Εδώ δεν έμενε πριν στραβωθεί και τον πάρει η κόρη μου, ε? Ναι, εδώ έμενε. Εσύ, κύριε Βαγγέλη, τι θα έλεγες, αν ο νικάρης σου ξεμοιάλιζε την κόρη σου και έμενε στο σπίτι σου αφεντικό? Τώρα τι να σου πω, κύριε. Να μην πει τίποτα, κύριε Βαγγέλη. Όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Στην υγειά σας. Υγιένετε.
Καλημέρα σας. Τι κάνουμε. Καλά, εσύ. Δόξα τω Θεώ. Νερό. Σκέτο νερό. Αυτό είναι απ' τα άγραφα. Στο γραφείο ξαναγύρισε. Καλημέρα, κύριε Βαγγέλη. Καλώς τα παιδιά. Τι κάνεις, Χρωσάκη μου. Καλά είμαι. Άντε να πεταχτείς μια στιγμή στο χασάπι να πάρεις το κρέας που του έχω παραγγείλει. Εγώ θα πάω στο χασάπι, βρε μάνα. Ε, ποιος θες να πάει, Χρωσάκη μου, εγώ. Εγώ έχω τους μηχανικούς. Τι να κάνω, τους παρατήσω και να πιάσω τους δρόμους. Η Ρούλα δεν είναι εδώ. Όχι, δεν είναι. Εντάξει, θα πάω. Φρόσο! Ξυπνήσαμε και θέλουμε γυναίκα. Φρόσο! Τι έγινε, η Φρόσο δεν γύρισε ακόμα. Όχι, δεν γύρισε. Ε, πώς δεν γύρισε, αφού η τσάντα της είναι μέσα. Τότε γιατί ρωτάς αν γύρισε. Ψυχραιμία, Θάνο. Ψυχραιμία. Συγγνώμη. Εντάξει. Δεν ρωτάω αν γύρισε. Ρωτάω πού είναι. Έτσι, μπράβο. Την έστειλα σε δουλειά. Σε δουλειά. Τη Φρόσο σε δουλειά. Ναι, γιατί. Τι θα πάθει. Θα της πέσει το παιδί. Ψυχραιμία, Θανάση. Ψυχραιμία. Ξανά συγγνώμη. Η Ρούλα δεν είναι εδώ. Γιατί δεν έστελνε στη Ρούλα. Όχι, δεν είναι. Και σένα δεν σου πέφτει λόγος για τη Ρούλα. Ωραία. Για τη Ρούλα δεν μου πέφτει λόγος. Μου πέφτει όμως για τη Φρόσο. Λέγε που την έστειλες. Στο χασάπι. Στο χασάπι. Πάλι κρέας. Ναι, γιατί. Κουμάντο θα μας κάνεις τώρα. Ψυχραιμία, φίλε. Ψυχραιμία. Δύο αυγουλάκια να ηρεμήσεις. Στο χασάπι. Όλο πήγαινε, έλα στο χασάπαρο είμαστε. Πολύ κρέας τρώμε σε αυτό το σπίτι, πολύ κρέας. Άρε Φρόσο, είσαι χάρη, γιατί θα την είχα σκοτώσει τη μάνα σου. Τι κοράκι είναι αυτή, ρε παιδί μου, τι κοράκι. Τι κάνεις εκεί. Ήρθες. Ναι, ήρθα. Στο γραφείο, ξαναγύρισες πάλι. Ναι, στο γραφείο, τι κάνεις εκεί. Αυγά μάτια, τι κάνω. Αχ, μόνο καημένε Θανάση, άδικα τρώω συνέχεια αυγά. Τι σχέση έχουν τώρα τα αυγά, τι θες να πεις. Θέλω να πω ότι αν ήταν να δείξουν σημάδι τα αυγά 3 χρόνια τώρα θα το έδειχναν. Τι θα δείχνα, ρε παιδί μου, τα αυγά. Ξέρεις πολύ καλά τι θα δείχναν. Τα ρούχα σου γιατί τα κρέμασες έξω. Ποια ρούχα. Φρόσο! Συγγνώμη, έχουμε μια συζήτηση. Πού είναι το κρέας. Δεν το έφερα. Το απόγευμα λέει θα είναι έτοιμο και να περάσει να το πάρεις εσύ. Φρόσο! Στάσου, ρε Φρόσο! Σου είπα πως ήθελα να έρθω κι εγώ στο γιατρό. Εσύ έφυγες. Και τι θέλεις να κάνω, να κάθομαι να περιμένω. Μια ώρα μου δώσανε. Τέλος πάντων, λέγε τι έγινε. Πού τα βρέξες τα ρούχα σου. Βράς τα ρούχα μου τώρα και λέγε τι έγινε. Τι ήθελες να γίνεις, Θανάση. Μια ανομαλία στις μέρες μου είναι. Ανομαλία, τι ανομαλία. Ανομαλία, Θανάση. Ανομαλία. Φαγώθηκες να πάω στο γιατρό. Ήσουν ασίγουρος αυτή τη φορά. Τι θες να πεις, ρε Φρόσο. Αυτό ακριβώς που κατάλαβες. Παιδί γιοκ. Παιδί γιοκ. Δεν είναι δυνατόν. Κάποιο λάθος έκανε ο γιατρός. Το λάθος εσύ το έκανες, όχι ο γιατρός. Κάποτε θα πρέπει να το πάρεις απόφαση ότι κάτι φταίει που δεν κάνουμε παιδιά. Κάτι φταίει. Συγγνώμη, για να καταλάβω δηλαδή. Εννοείς ότι αυτό το κάτι ξεκινάει από μένα. Όποιον θες να ξεκινάει από μένα. Εσύ σπέρνεις. Σπήρε λοιπόν για να θερήσεις. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Εγώ σπέρνω. Βέβαια, εγώ σπέρνω.
Αποκλείεται, δεν είναι δυνατόν. Εμείς όλοι στο σόι μας είμαστε καρπεροί. Ο αδερφός μου Ιορδάνης στη Θεσσαλονίκη, Φρόσο. Φρόσο! Φρόσο! Κλειδώθηκε πάλι. Εμείς όλοι στο σόι μας είμαστε καρπεροί. Ο αδερφός μου Ιορδάνης στη Θεσσαλονίκη παίρνει επίδομα πολυτέκνου. Και ο γιατρός λέει ότι αυτό δεν έχει καμία σημασία. Άλλο το σπέρμα του Ιορδάνη και άλλο το δικό σου. Και πού το ξέρει ο γιατρός το σπέρμα μου? Το είδε? Τίποτα, εγώ είμαι καρπερός. Τελεία και πάω. Αν είσαι καρπερός και μπορείς, απόδειξε το τώρα. Τώρα, εδώ. Ατάκα και επί τόπου. Τι λες, ρε Φρόσο, συγκοινωνείς με το μυαλό σου ή ακούς τη μάνα σου και πάλα με βγάλεις κι εσύ στήρο? Δεν πάω να σε βγάλω στήρο. Είσαι στήρος. Γιατί αν δεν ήσουν, θα βλέπαμε τον καρπό σου 3 χρόνια τώρα. Εσύ το καλό που σε θέλω είναι να μην ανακατεύεσαι ανάμεσα σε μένα και στη Φρόσο. Τι λες, βρε, που δεν θα ανακατευτώ εγώ. Αίμα μου είναι η Φρόσο. Και το δικό μου φιλοκάρδι καίγεται όταν η κόρη μου τυρανιέται. Δεν κατάλαβα καλά. Τυρανιέται η κόρη σου μαζί μου γιατί? Την άφησα ποτέ πεινασμένη και άντιτη? Όχι, πες μου. Πρώτον, κύριε, η κόρη μου δουλεύει και δεν περιμένει από σένα ούτε να την ταΐσεις ούτε να την ντύσεις. Δεύτερον και σπουδαιότερον, την άφησες χωρίς παιδιά. Άστα, μωρέ, μάνα, τώρα. Την αφήσει, μωρέ. Εγώ φταίω που έμεινες χωρίς παιδιά. Εγώ είμαι καρπερός, καρπερός, άκουσες? Ορίστε, φωνάζει και από πάνω. Ο άντρισμός, βρε, δεν φαίνεται στις φωνές. Στην κοιλιά της Φρόσος μου φαίνεται. Έλα, μωρέ, μάνα, σταμάτα πια. Σου λέω, μας δεν ακούσει όλη η γειτονιά. Η γειτονιά δεν περιμένει να ακούσει. Μάτια έχει και βλέπει. Τι βλέπει, μωρέ, τι βλέπει? Τι βλέπει ο κόσμος? Τι βλέπει? Τι βλέπει? Δύο, τρία, η μάνα σου, τέσσερα, πώς είναι να πέθει, ρε Φρόσο, πώς είναι να πέθει? Ησύχασε, σε παρακαλώ. Ησύχασε και θα τη βρούμε τη λύση. Είμαι καρπερός, ρε Φρόσο. Μα το Θεό σου λέω, είμαι καρπερός. Εντάξει, εντάξει. Ησύχασε τώρα. Τι είναι αυτό? Η διεύθυνση ενός γιατρού, σεξολόγου. Θα πας να σε κοιτάξει και θα του πεις ότι είσαι από τον γιατρό μου, εντάξει? Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ. Με συγχωρείτε, εδώ είναι του κυρίου Τσερόγλου. Μάλιστα, έχετε ραντεβού? Όχι, εκτάκτως έρχομαι. Μια στιγμή, παρακαλώ. Δεσποινής, πείτε του ότι έρχομαι από τον κύριο Ζουλάκη, τον γυναικολόγο. Θα σου το πω. Δεν έπρεπε να έρθω. Εγώ είμαι καρπερός, πώς να το κάνουμε τώρα? Είμαι καρπερός, πάει και τελείωσε. Τι λέει ο ένας, ο άλλος, η Φρόσο, η μάνα της Φρόσος και το κέρατό μου, το δίφορο. Περάστε. Χαίρετε. Χαίρετε. Καθίστε, παρακαλώ. Σας ακούω. Μάλιστα. Εγώ, γιατρέ μου, παντρεύτηκα πριν 3 χρόνια. Κατάλαβα.
Θα έχετε αρπάξει κανένα παράσημο και δεν θέλετε να το αντιληφθεί η γυναίκα σας. Τι παράσημο να αρπάξω? Εγώ δεν είμαι στρατιωτικός, ασφαλιστής είμαι. Ασφάλεια ζωής ο αθάνατος θα έχετε ακούσει σχετικά. Ομολογώ πως όχι. Όχι. Τα εκπληκτικότερα προγράμματα ασφαλιών με χαμηλό ασφάλιστρο και πλήρη κάλυψη όλων των κινδύνων. Να σας εξηγήσω. Με συγχωρείτε. Γι' αυτό ήρθατε? Για ποιο? Λέω, αυτό είναι το πρόβλημά σας. Δεν σας ενδιαφέρει. Μάλιστα. Πάντως και αυτό είναι πρόβλημά μου. Εγώ λοιπόν, γιατρέ, 3 χρόνια τώρα προσπαθώ να κάνω παιδιά. Αλλά τίποτα. Η πεθερά μου λέει ότι φταίω εγώ. Εσείς τι λέτε? Εγώ τι λέω? Εγώ δηλώνω εις γνώση του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως ότι δεν φταίω. Διότι εγώ κρατάω από σώη καρπέρο. Ο αδερφός μου, ο Ιορδάνης, στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύτεχνος. Ο πατέρας μου είχε κάνει 5 παιδιά. Η αδελφή μου, η Ευσταθία. Αφήστε τα αυτά, δεν έχουν μεγάλη σημασία. Πώς δεν έχουν σημασία? Αυτά αποδεικνύουν ότι είμαι καρπέρος. Έλατε μαζί μου, παρακαλώ. Γδυθείτε. Να γδυθώ? Μάλιστα. Από τη μέση και πάνω. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι από τη μέση και κάτω. Από τη μέση και κάτω. Μάλιστα. Εντελώς. Εντελώς. Ελάτε, σας παρακαλώ. Ξαπλώστε. Να ξαπλώσω? Μάλιστα. Ανοίχτε το στόμα. Το στόμα, μάλιστα. Εντάξει. Με μπερδεύετε, γιατρέ. Απ' τη μέση και κάτω είναι το στόμα μου. Μας ενδιαφέρει αν υπάρχει χρονία ποιότητας αμυγδαλίτης. Αμυγδαλίτης, υπάρχει? Όχι. Τη βαλίτσα, παρακαλώ. Τη βαλίτσα, τη βαλίτσα. Τη βαλίτσα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ! Άντε, σιγά, γιατρέ. Γιατρέ! Ούτε! Γιατρέ! Εντάξει, ντυθείτε. Να ντυθώ? Ναι, τελειώσαμε. Μάλιστα, να ντυθώ. Ανατομικός είστε εντάξει. Καμία ένδειξη ανομαλίας. Αυτό μπορώ να το έχω γραπτός? Βεβαίως. Και μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος των εξετάσεων, θα μπορώ να σας πω με βεβαιότητα για την γονιμότητά σας. Στο μεταξύ, καλό είναι να τρώτε από τώρα τροφές αναγνωρισμένες για τη διαγευτικότητα και για τις βιταμίνες τους. Όπως? Θαλασσινά, ξηρούς καρπούς. Ξηρούς καρπούς. Ορίστε, παρακαλώ. Τι να βάλω? Ποια είναι πιο δυναμωτικά, τα αμύγδαλα ή τα φουντούκια? Εξαρτάται για τι δουλειά τα θέλεις. Τα φουντούκια, ένα και ένα. Βάλε μισό κιλό. Αυτή ήταν η Μαρία, η οποία άλυψε τον κύριο Μεμύρον και σφόγγισε τους πόδας του με τα μαλλιά της και της οποίας ο αδελφός Λάζαρος ήταν ασθενής. Τι τρως, Θανάση? Φουντούκια, παπά μου. Ο γιατρός μου είπε να τρώω φουντούκια. Καλά είναι. Πολύ ωραία. Έφτερε λοιπόν η Μαρία προς τον κύριο και είπε: «Κύριε, αυτός τον οποίον αγαπάς είναι ασθενής». Και ο κύριος είπε: «Η ασθένεια αυτή δεν θα καταλήξει εις θάνατον, αλλά έγινε χάρη της δόξας του Κυρίου, δια να δοξαστεί αυτής ο Υιός του Θεού. Δεχόν τον Αγίον Πατέρα ημών, Ιησού Χριστέ, ο Θεός, 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 ο Θε
Βοήθεια, Αστονάς. Τι λες, παπά μου, θα μπορέσω τώρα να κάνω παιδιά? Βεβαίως, το κάνω. Μην ξεχνάς πως η Σάρα γέννησε χρέα. Σοβαρά. Σοβαρότατα. Είδες η Σάρα. Είδες ο Θεός, τέκμανα μου. Ναι, βέβαια. Φουντούκι. Τι χρωστάω, παπά μου? Μόνο 2.000, τέκμανα μου. 2.000. Ναι, τέκμανα μου. Αυτή τη φορά ανάψαμε το μεγάλο πολυάλαιο. Να σου κάνω μια ασφάλεια, να τα κάνουμε τράμπα. Εμένα με ασφάλισε ο ίδιος ο Θεός, τέκνο μου. Ναι, αλλά ο Θεός δεν προσφέρει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Όλα τα παρέχει ο Θεός, Θανάση μου. Όλα τα παρέχει. Ούτε να το σκεφτείς, δηλαδή. Σου χρωστάω ένα. Πέσανε πολλά μαζωμένα σήμερα, ναι. Φουντούκι. Άντε, καθίστε εκεί στην αριστερά. Ρούλα, Ρούλα, μπορώ να σου πω? Κάτσε λιγάκι. Να κάτσω. Κατάλαβα, τα πράγματα είναι σοβαρά. Μόνο μην αρχίσεις πάλι τα ίδια, γιατί μου τα πες και μου τα ξανάπες. Δεν είναι για σένα αυτή τη φορά. Κάτσε. Για την κυρανότα είναι. Τι έπαθε η κυρανότα? Γαστρομπαίνει είναι πάλι, 3 μηνών. Είδες, ο υποδρομιάκιας. Ανάσα δεν την αφήνει να πάρει. Αλλού είναι το πρόβλημα, Ρουλάκι. Η μάνα σου προχωρεί το θέμα της αντιπαροχής. Και κατά πως φαίνεται, πολύ σύντομα πρέπει να πάρουμε δρόμο. Δεν πρόκειται για μένα. Εγώ κάπως θα τη βολέψω. Με την κυρανότα όμως τι γίνεται? 7 παιδιά και ένα σκυλιά, 8. Τα πράγματα είναι δύσκολα, καταλαβαίνεις έτσι? Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Βαγγέλη. Η μάνα μου δεν νομίζω ότι θα καταλάβει. Γι' αυτό σε φώναξα κι εγώ, Ρουλάκι. Όλο και κάτι θα μπορείς να κάνεις. Μην είσαι πολύ σίγουρος. Πώς. Συγκληρονόμοι δεν είσαστε? Έχετε κι εσείς λόγο. Συγκληρονόμοι είμαστε. Λόγο δεν έχουμε. Αφού την ξέρεις τη μάνα μου. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω, αλλά δεν υπόσχομαι τίποτα, έτσι. Έτσι, Ρουλάκι. Πάω τώρα. Σίχλα θέλεις? Εντάξει, έρχομαι. Να, πάρε κι εσύ. Γεια χαρά. Στο καλό. Στη γωνία, δεν είπαμε. Και τι θες τώρα, είχα δουλειά. Ρούλα. Βρε, ο Θανάσης. Ρούλα, μαύρα μάτια κάναμε. Έρχεσαι για φεύγεις. Ήρθα και φεύγω. Αυτή είσαι. Χαίρετε. Ο γαμπράς μου. Χαίρο πολύ. Χαίρο πολύ, σου είπε. Για χαρά. Δεν είναι τίποτα, απόψε έχει την τιμητική του. Τι τρως? Φουντούκια. Δώσε και εμένα. Τι να σου δώσω που τα τέλειωσα? Να, πάρε. Τι γίνεται, Θανάση? Τι να γίνεται, Βαγγέλη? Αυτή τη φορά καλά γίνεται. Άντε, γεια. Αγιά. Η Ρούλα. Ρώσο. Ωραία εκπομπή. Κάνε δουλειά σου. Δουλειά μου κάνω. Φρόσο. Πού είναι η Φρόσο? Μη μου πεις πάλι στο Χασάπι, γιατί θα πάω εκεί και θα τα κάνω λίμπα. Αν είσαι άντρας, πήγαινε, βρε. Να σε κάνει με τα κρεμμυδάκια να ησυχάσουμε. Πού την έστειλες? Λέγε, σε παρακαλώ, για να μην χειροδικήσω. Για τόλμα και θα σου πω εγώ. Άστε ρημάδα μια στιγμούλα. Λέγε, σε παρακαλώ, στο Χασάπι την έστειλες? Ναι, βρε, στο Χασάπι. Αυτόν έπρεπε να είχε παντρευτεί. Όχι που στραβώθηκε και πήρε εσένα. Ας το καλώδιο. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν. Να σφαχτούμε λοιπόν, να τελειώνει το θέμα. Να σφαχτείτε. Να σφαχτείτε. Κύριε Βλαδίμηρε.
Ορίστε. Κύριε Βλαδίμηρε, κρέας θέλει η μάνα μου, όχι κοιμά. Αμέσως. Αμέσως. Λα 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 λα. Ω! Δεν είναι τίποτα. Σας έχω φυλάξει μια σηκωταριά γάλακτος. Γυναίκα που δεν τρώει σηκώτη, δεν ροδίζει το μαγουλό της. Έτσι έλεγε ο παππούς μου. Βρε καλώς τον! Μπορώ να διακόψω. Να μου κάνεις και τίποτα άλλο. Φροσάκι, έλα μέσα. Τι θέλεις? Τι θέλω, έλα μέσα να σου πω. Γιατί εδώ τι είναι, έξω? Σταμάτα, σε παρακαλώ. Έλα μωρέ Θανάση, λέγε, μονίμως ψάχνουμε αιτίες για καυγά. Στη μάνα σου να το πεις αυτό. Εντάξει, θα της το πω. Λέγε τώρα. Ωραία λοιπόν, αφού ντε και καλά θέλεις να είναι μπάστακας η μάνα σου, πήγα στον γιατρό. Ωρες είναι τώρα να ξοδεύεσαι και στους γιατρούς. Περίσεψαν, βλέπεις, οι παράδες σου. Η κόρη σου με έστειλε και μην ανακατώνεσαι. Ορίστε, διάβασα. Ανατομικός, λέει, είμαι καμιόν. Ορίστε, διάβασα και εσύ να μην στραβολεμιάζει. Κάτι εξετάσεις έμειναν ακόμα και το πράγμα μαζί μου ξεκαθαρίζει. Τι θες να πεις? Το διάβασες αυτό που λέει εκεί. Ότι εγώ είμαι φυσετή. Μπε. Και τι κάνεις 3 χρόνια τώρα και το χαΐρι σου δεν το είδαμε? Εμένα ρωτάς. Ρώτα την κόρη σου. Ε, πες το Χρυσόστομε. Άκουτα εσύ που τον λιβανίζεις. Ούτε λίγο ούτε πολύ πάνε να σε βγάλει εσένα στήρα. Σταμάτα ρε μάνα. Να σταματήσω. Ακού να σου πω βρε. Εγώ γέννησα κόρη Δελικάτη και Καρπερή. Εσύ ο μαγκούφης. Και στο Δεσπότη να πάμε, το δίκαιο το έχουμε με το μέρος μας. Σε παρακαλώ πολύ, μην το τεντώνεις άλλο το ζήτημα, γιατί και η υπομονή έχει τα ωριά της. Σε 2 μέρες που θα πάρω όλα τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις, θα βάλουμε κάτω τα υπέρ και τα κατά και θα τη βρούμε τη λύση. Ποια λύση να βρούμε, βρε? Ποια λύση? Σταματήστε λοιπόν! Σταματήστε! Φρόσο! Φρόσο! Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, που όλο κλειδώνεσαι. Φρόσο. Φρόσο. Φροσάκι. Σε παρακαλώ, Φροσάκι. Έλα μια στιγμή να σου πω. Εγώ δεν είμαι ο άντρας σου. Εντάξει, μην ανοίγεις. Κάνε μου τη χάρη όμως και έλα στο παράδειγμα. Thank you.
είμαι. Τι έγινε, τα τσούγκρισε. Να λείπουν τα σχόλια. Ούτε πατέρα μου, ούτε αδελφό μου για να σου δώσω λογαριασμό. Είμαι γαμπρό σου και κάνει το ίδιο. Μπα, δεν μα παρατά, λέω εγώ. Δεν σε τι παριστάνει στο Δράκουλα και τριγυρίζει τέτοια ώρα στο δρόμο. Πρώτον, δεν τριγυρίζω. Απλώ δεν έχω ύπνο. Δεύτερον, ο Δράκουλα κοιμάται. Πρώτον, αυτό το λε για τη μάνα, αλλά μένα δεν με νοιάζει. Δεύτερον, γιατί δεν έχει ύπνο, παρακαλώ. Γιατί δεν έχω ύπνο. Σκέφτομαι. Σκέφτεσαι! Είναι μεγάλη βλακία να χάνει κανείς τον ύπνο του επειδή σκέφτεται. Αυτό το υπογράφω. Άντε, καληνύχτα. Μην κλειδώσεις την πόρτα. Δεν κοιμάσαι. Μα διαβάζω. Τι φασαρία ήταν αυτή έξω. Τίποτα, ερούλα. Τι έγινε με τον παπούτσι, εντάξει τώρα. Το ποιο. Α, το παπούτσι, εντάξει. Να σου πω κάτι, Θανάση. Να μου πεις, Βαγγέλη. Και να με συγχωρείς δηλαδή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που έχουν δίμητη τους στα προσωπικά των αλλωνών. Λέγε, ρε Βαγγέλη. Έχεις ένα πρόβλημα και το ξέρω όλη η γειτονιά. Και να θέλεις δηλαδή να το κρατήσεις μυστικό με την πεθερά που είσαι, δεν γίνεται. Τρέχεις από εδώ, τρέχεις από εκεί. Πας έρχεσαι σε γιατρούς. Το πρόβλημά σου, Θανάση, δεν είναι ούτε ιατρικό ούτε ερωτικό. Αλλά τι είναι, Βαγγέλη? Πολιτικό. Πολιτικό? Δηλαδή? Δηλαδή, το καπιταλιστικό άγχος επιδρά ανασταλτικά στη γονιμότητά σου. Ποιο καπιταλιστικό άγχος, ρε Βαγγέλη? Εγώ δεν έχω άγχος. Έχει όμως η πεθερά σου. Και τι σχέση έχει η πεθερά μου? Με την πεθερά μου θα κάνω παιδιά εγώ. Άσε με να τελειώσω πρώτα, ρε Θανάση, και ύστερα μιλάς. Η πεθερά σου λοιπόν έχει άγχος γιατί δεν σε θέλει για γαμπρό της. Και το ξέρεις. Έχει άγχος όμως και η γυναίκα σου που ακούει συνέχεια τη μάνα της να σε κατηγορεί. Και αυτό το ξέρεις. Αν τώρα προσθέσουμε τη φτώχεια σου και την ανασφαλιά σου, το πρόβλημα έχει λυθεί. Έχει λυθεί. Και ποια είναι η λύση, Βαγγέλη? Η αλλαγή του συστήματος. Τρελάθηκες, ρε Βαγγέλη. Τι είναι αυτά που λες? Για να κάνω παιδιά, εγώ πρέπει να αλλάξω το σύστημα. Το σύστημα μπορεί να μην αλλάξει ποτέ. Όχι και ποτέ, ρε Θανάση, όχι και ποτέ. Κοντοζυγώνει το πράγμα, δεν το βλέπεις? Τι να δω, ρε Βαγγέλη, τι να δω. Ακού, ρε φίλε Θανάση. Εσύ δεν έχεις καταλάβει ακόμα ότι είσαι θύμα μιας διεφθαρμένης κοινωνίας. Τι είμαι? Θύμα. Η πρώτη και βασική μας έγνοια, Θανάση, πρέπει να είναι ο αγώνας. Άμα το καταλάβεις αυτό, θα δεις πόσο ευτυχισμένος θα νιώσεις. Παιδιά θέλω να κάνω, Βαγγέλη, όχι να νιώσω ευτυχισμένος. Χωρίς προσωπική ευτυχία τα παιδιά δεν έρχονται, Θανάση. Άκουμε εμένα. Έχω βαρεθεί. Εγώ δεν είμαι γυναίκα. Κουνέλα με έχεις καταλάβει. Τα βλέπεις? Τι να δω, ρε Βαγγέλη, τι να δω. Ούτε με τα παιδιά έρχεται η προσωπική ευτυχία. Μόνο ο αγώνας, Θανάση μου. Μόνο ο αγώνας. Σκέψου και τα ξαναλέω. Άντε, κάνει. Κάτσε, φρόνημα γυναίκα. Δεν θέλω άλλο παιδί. Πώς θα το μεγαλώσουμε τόσα κουτσούβελα, ε? Θα πάω να το ρίξω και ας κολλαστώ. Μη λες βλακίες, χειρανότα. Κάθε παιδί έχει τη δική του τύχη, δεν χάνεται. Εκείνα δεν χάνονται, εγώ όμως θα χαθώ. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ. Ποιος είναι? Εγώ είμαι Νόντα, ο Θανάσης. Ε, τι θέλεις? Τίποτα, να σε ρωτήσω κάτι. Τέτοια ώρα. Ναι, τέτοια ώρα, για να σου χτυπάω το πράγμα δεν παίρνει αναβολή. Έβγα έξω. Κάτι λάκκο έχει φάπα. Δεν γίνεται ο Νόντας να πηγαίνει για το 8ο κι εγώ για κανένα. Τι τρέχει, ρε φίλε Θανάση? Τράβα την πόρτα και έλα πιο εδώ να σου πω. Μίλα σιγά, μην μας ακούσει όλο το τετράγωνο, εντάξει? Θέλω να μου λύσεις μια απορία. Τι απορία, υποδρομιακή? Γιατί αυτή τη φορά έχω δύο σίγουρα που θα τερματίσουν μακράν. Φέρε ό,τι έχεις και δεν έχεις να τα ποντάρουμε απάνω τους. Ας τον υπόδρομο, ρε Νόντα. Τον υπόδρομο να αφήσω. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Ωραία, μην τον αφήνεις. Λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε. Πιστεύεις ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν παιδιά, ναι ή όχι? Ε, πώς δεν μπορούν? Μπορούνε. Τότε πώς γίνεται εσύ να έχεις 7 παιδιά και να πηγαίνεις για το 8ο και εγώ να μην μπορώ να έχω ούτε ένα? Τι συμβαίνει? Σε πηγάδι κατουράω εγώ? Α, φίλε Θανάση,
Το ζήτημα είναι ζήτημα τεχνικής. Τεχνικής? Δεν φτάνει να μπορείς να κάνεις, παιδιά. Πρέπει να ξέρεις και πώς να τα κάνεις. Πώς να τα κάνεις? Άμε, το παιδί για να γίνει θέλει τέχνη. Τι τέχνη? Λέγε, ρε Νόντα, δεν με βλέπεις που μένω ξάγρυπνος και σπάω το κεφάλι μου για να καταλάβω? Κάτσε. Τσιγάρο έχεις? Τσιγάρο, δεν καπνίζω. Α, ναι, δεν καπνίζεις. Τότε δώσε ένα 500 δανεικό δηλαδή για να σιγουρέψω τα στοιχήματά μου. Έχω ένα δίδυμο που είναι αμαρτία να το χάσω. Εντάξει, ρε Νόντα, εντάξει. Αύριο το πρωί όπως θα φεύγω θα στο ρίξω κάτω από την πόρτα. Έλα τώρα στο θέμα. Εντάξει. Άκου λοιπόν τι έχει να σου πει ένας πεπειραμένος πατέρας 8 παιδιών. Σ' ακούω. Φρόσκο! Φροσάκι! Ξύπνα, σε παρακαλώ, ξύπνα! Τι είναι, μωρέ, παιδί μου? Σήκω απάνω, σήκω! Να σκοτώ. Τι έγινε, έγινε τίποτα? Αν έγινε τίποτα, χαλασμός! 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 Χάσαμε τσάμπα και βρεσέ τόσο καιρό. Γιατί αγνοούσαμε βασικούς κανόνες της τεκνοποιήσεως. Πάλι τα ίδια, βρε Θανάση μου. Τι σε έπιασε τέτοια ώρα? Τι να με πιάσει, ρε Φρόσο. Θέλω να κάνω παιδί, πώς το λένε. Το ζήτημα είναι ζήτημα τεχνικής. Μου τα είπε ο Νόντας με τον Ι και με το Σίγμα. Σήκω από το κρεβάτι. Έλα. Όχι, θα το κάνουμε το παιδί, δεν καταλαβαίνω. Έλα τώρα, ρε Φροσάκι, ας τις εξυπνάδες. Σήκω να αλλάξουμε θέση στο κρεβάτι. Να αλλάξουμε θέση στο κρεβάτι, γιατί? Γιατί κοιμόμαστε στραβά. Στραβά? Ναι, στραβά. Το ζευγάρι που θέλει να κάνει παιδιά πρέπει το κρεβάτι του να κοιτάει την Ανατολή. Και εμάς τι κοιτάει? Τι κοιτάει? Το νοτιά δεν κοιτάει. Έλα, σήκω τώρα. Θα ξυπνήσουμε τη γειτονιά, είναι 3 η ώρα. Να την ξυπνήσουμε, ρε Φρόσο, να την ξυπνήσουμε. Τι να κάνουμε τώρα? Έλα, σήκω. Πιάσε εσύ από το. Με το ένα, με το δύο, με το τρία. Σάλτα τώρα στην κουζίνα και πιάσε ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί. Κρασί? Ναι, ρε Φρόσο, κρασί. Κόκκινο κρασί. Άντε τώρα μην χασομεράσεις, γιατί η ώρα περνάει και δεν θα προλάβουμε. Να φέρω και ποτήρια? Βέβαια θα φέρεις και ποτήρια. 2. Μέσα φέρτα. Όχι. Τσίφτετε, μάλιστα. Κεριά. Άρε, Νόντα, γιατί δεν μου το έλεγες τόσο καιρό? 3 χρόνια τραβιέμαι. Κι άλλα κεριά. Πολλά κεριά. Άντε και το πρώτο μου παιδί, Νόντα, θα το βαφτίσω. Πολλά κεριά. Φως. Φρόσο, Φρόσο, Φρόσο. Τι έγινε, διακοπή ρεύματος έχουμε? Διακοπή ρεύματος, ατμόσφαιρα. Χρειάζεται ατμόσφαιρα. Μη χασμουριέσαι. Γιατί? Άστα γιατί τώρα. Ανέβα πάνω. Πού απάνω? Στο τραπέζι, ρε Φρόσο. Έλα, σε παρακαλώ, μη μου το καθυστερείς. Σηκώρθια. Και μόλις ακούσεις μουσική, άρχισε να κουνιέσαι. Ποια μουσική, τι να κουνιέμαι? Έλα, ρε Φρόσο, μην είσαι πνεύμα αντιλογίας. Τα παιδιά για να γίνουν θέλουν θυσίες. Κατάλαβε το. Σήκω τώρα όρθια. Και μόλις ακούσεις μουσική, άρχισε να κουνιέσαι. Έλα, σήκω. Έλα, ρε Φρόσο. Χαμηλώσε το, θα ξυπνήσουμε τη γειτονιά! Πώς να το χαμηλώσω, χαμηλώνει!
Έλα παράσε τη γειτονιά κι άρχισε να κουνιέσαι. Άρχισε να κουνιέσαι. Θανάση από τόσο μακριά παιδιά δεν γίνονται. Ωρε κουνείς με εσύ και θα έρθω και κοντά. Μα τι γίνεται εκεί μέσα νυχτιάτικα. Δουλειά σου εσύ. Τι τρέχει, Ρανώντα. Τι να τρέχει, Βαγγέλη. Μουσική δεν ακούς. Τσιφτετέλη. Βγάλτε το σκαρφό να κοιμηθούμε. Και τι φωνάζεις. Τι φωνάζω, δεν ακούς. Ποια η μάνα σου. Σπίτι σου είμαι εγώ. Άλλο αν μένουμε στο σπίτι της μάνας σου. Και αυτό γιατί εσύ το θέλες. Σταμάτα σε παρακαλώ. Γιατί να σταματήσω. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, να ξεμπερδέψουμε. Λέγε λοιπόν, τι παράπονο έχεις από μένα. Είμαι τεμπέλης, είμαι χαρτοπαίχτης, είμαι ανώμαλος. Όχι, δεν κάνουμε παιδιά. Και εγώ τι φταίω. 3 χρόνια τώρα κάνω τα πάντα για αυτή την ιστορία. Τρώω ματζούνια, πίνω βότα, να κάνω ευχέλεια. Πηδάω αναμένες φωτιές να φύγουν τα δαιμονικά. Κοιμάμαι όρθιος πάνω στον απόδι να στραβωθεί όξο από εδώ. Τρύπησα το στομάχι μου με τα μελισσοβότανα, τα κυπαρισσοβότανα και όλα τα κολοκυθοβότανα για να κάνω με ένα παιδί. Και εσύ μου λες ότι φταίω εγώ από πάνω. Και γιατί δεν τους κάνεις, ρε Θανάση, ένα παιδί να τους κλείσει το στόμα. Πώς θα μας κάνει το παιδί, μου λες. Αφού δεν μπορεί! Ορίστε, τα βλέπεις! Ζωντάνεψε! Θα σε σκοτώσω, παιδί! Να σε μαγαρίσω τον τόπο! Είμαι καρπερός! Είμαι καρπερός! Είμαι καρπερός! Θανάση! Πού σου αχαΐρεπτε! Άκαρπε! Μαγκούφι! Πάω να φύγουμε από εδώ μέσα! Αυτή τη στιγμή θα φύγουμε! Πού να πάμε! Όπου να... Σε αυτό το σπίτι δεν χωράμε η μάνα σου κι εγώ. Καταλαβαίνεις. Εσύ δεν χωράς, η μάνα μου είναι δικό της στο σπίτι και δεν την κουνάει κανένας. Ούτε εγώ ούτε εσύ. Θα έρθεις μαζί μου, Φρόσο, ναι ή όχι. Εγώ δεν έχω να πάω πουθενά. Εδώ είναι το σπίτι μου. Αυτή είναι η τελευταία σου κουβέντα. Μάλιστα η τελευταία μου. Ωραία λοιπόν. Τότε φεύγω μόνος μου. Και σε πληροφορώ ότι εσύ θα μετανιώσεις. Δώστε και το γραμμόφωνο να πάει στον ακύριστο!
Ρίξε κάτι επάνω σου και τρέχα να φέρεις ένα ταξί. Τι να το κάνουμε, το ταξί έφυγε ο Θανάσης. Ας σε ξυπνάτες, με σου ανάψω καμία. Πρέπει να βοηθήσουμε τη Φρόσο να γλιτώσει από αυτόν τον πιναλέο. Ρε Σιμάνα, αφού τον αγαπά δεν τον βλέπει. Σκατά στα μούτρα της τον αγαπά. Έλα τώρα στη συζήτηση. Πήγαινε να φέρεις ένα ταξί. Θα πας τη Φρόσο στην αδερφή μου στο κουκάκι και θα γυρίσεις. Άρε Ρασπούτιν, δεν πάω πουθενά να πας μόνη σου. Η παράσταση για απόψε τελείωσε. Από αύριο δεν θα έχουμε καθόλου νούμερα. Φίλοι σου είμαστε, ρε Θανάση, δεν κάνει να μιλάς έτσι. Θανάση, έλα κοντά. Δεν έχω το πεντακοσάρικο, ρε Νόντα, άλλη φορά. Βρε, ας το πεντακοσάρικο. Έτσι που έμπλεξες, αδερφέ μου, μόνο ο υπόδρομος μπορεί να σε σώσει. Κατέβα κάτω στα λογάκια 3 φορές τη βδομάδα, να φωνάξεις, να βρίζεις, να βγάλεις τα αποθυμένα σου. Δίνεις ένα κατοστάρικο και αγοράζεις μια ελπίδα. Σου ήρθε, καλώς. Δεν σου ήρθε, πας για άλλα. Δεν βλέπεις τι γίνεται γύρω σου. Οι μισοί Έλληνες πουλάνε λαχεία. Τι είναι αυτά που του λες στον άνθρωπο, δεν τρέπεσαι λιγάκι? Εκείνο που φταίει, Θανάση. Ξέρω, ξέρω. Είναι το σύστημα. Άσε, Βαγγέλη, γιατί εγώ δεν παλεύω με κανένα σύστημα. Με την πεθερά μου παλεύω και δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Κανένας δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Πού πας τώρα? Πού θες να πάω, ρε Βαγγέλη? Στο διάολο πάω. Εγώ είμαι Βίκη, ο Θανάσης. Ποιος Θανάσης, ο Σιδεράς? Όχι, ο ασφαλιστής. Άνοιξε μου μια στιγμή, σε παρακαλώ. Περίμενε, κύριε Θανάση μου. Τι έγινε, κύριε Θανάση μου, τσακώθηκες με το σπίτι σου? Μπορώ να μπω, Βίκη? Πέρασε. Θες να σου φτιάξω ένα σκέτο καφεδάκι? Για μεθυσμένο με βλέπεις, Βίκη? Όχι, κύριε Θανάση μου. Ωραία ιδέα. Μεθάς και δεν σκέφτεσαι. Έχεις κονιάκ? Πώς δεν έχω. Φέρτο, σε παρακαλώ, και μεταζημίω τώρα. Αχ, αλλά στο πράμα. 2 ποτηράκια, Βίκη. Ο υπόδρομος, το σύστημα. Η πεθερά μου, κύριε, είναι σύστημα που δεν χτυπιέται με τίποτα. Τι είπες, κύριε Θανάση? Θες να κοιμηθείς εδώ? Όχι, δεν θέλω να κοιμηθώ εδώ. Αυτό είναι. Ποτηράκια? Θα φέρω και ποτηράκια. Υγεία. Εγώ δεν πίνω τέτοια ώρα. Δεν πίνεις? Ε, τότε να μην σε πιέζω. Θέλω να κάνω ένα παιδί, Βίκη. Κατάλαβες? Και μη με ρωτήσεις γιατί δεν το κάνω. Τα παιδιά δεν γίνονται από μόνα τους. Εσύ δεν έχεις πρόβλημα. Έχεις γυναίκα. Γυναίκα έχω. Κατάλαβα. Δεν κάνει παιδιά. Όχι, δεν ξέρω ακριβώς. Άμα λες δεν ξέρω, πάνε να πει ότι τη ζημιά την έχεις εσύ. Όχι, εγώ δεν έχω καμία ζημιά. Ολόκληρη ποδοσφαιρική ομάδα μπορώ να σου παραδιάσω, Βίκη. Το είπε καθαρά και ο γιατρός. Τότε γιατί ανησυχείς? Δεν ανησυχώ εγώ. Η πεθερά μου ανησυχεί, η γυναίκα μου ανησυχεί. Και σένα τι σε νοιάζει? Πώς δεν με νοιάζει? Θέλω να τους αποδείξω ότι δεν είμαι άχρηστος. Σιγά, βρε Χριστιανέ μου, θα με θύσεις. Ποιος εγώ? Είμαι καρπερός, Βίκη, στορκίζομαι. Είμαι καρπερός, πολύ καρπερός. Θες να κάνουμε μαζί ένα παιδί? Άλλοι το πίνουνε και άλλους τους πίνει. Μη φεύγεις, σε παρακαλώ. Κάτσε να κάνουμε ένα παιδί μαζί. Τι είναι αυτά που λες, κύριε Θανάση, σοβαρολογείς τώρα?
Θανάση. Και Θανάση. Σιγά βρήκε Θανάση. Κοίτα να δεις τι με βρήκε νυχτιάτικα. Είμαι καρπερός. Πολύ καρπερός. Και Θανάση. Και Θανάση. Μια μεναρχία, παιδιά, μπορώ να σ' αραβιάσω. Φυσέκι είμαι σου. Καλημέρα σας, κύριε Διευθυντά. Καλημέρα σας. Παρακαλώ, καθίστε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Έλα, κύριε Θανάση, τι ψάχνεις. Καλημέρα, κύριε Γιώργη. Έχω κανένα σημειώμα. Μπα, τίποτα. Τίποτα. Η Δεσποινής Χρυσαφάκη ήρθε. Η Δεσποινής Χρυσαφάκη. Α, η Δεσποινής Φρόσου. Όχι, δεν την είδα. Συγγνώμη. Μια ψυχή είναι. Θα βγει που θα βγει. Καλημέρα σας. Η Δεσποινής Χρυσαφάκη δεν έχει έρθει. Συγγνώμη. Εσείς είστε ο σύζυγος της Δεσποινίδος Χρυσαφάκη. Μάλιστα. Δηλαδή θέλω να πω... Δεν χρειάζεται να πείτε τίποτα. Απολύεστε. Απολύομαι. Κύριε Διευθυντά, να σας εξηγήσω. Αγαπητέ μου, είστε ή δεν είστε σύζυγος της Δεσποινίδος Χρυσαφάκη. Είμαι, είμαι. Το κοράκι πέρασε από εδώ, ε. Δεν ξέρω για ποιο κοράκι μιλάτε. Αλλά απολύεστε. Περάστε από το ταμείο να εισπράξετε την αποζημίωσή σας. Και ευχαριστώ. Καλημέρα. Θανάση, κύριε Θανάση. Λέγε, Βίκη, γιατί βιάζουμε. Τα πράγματά σου είναι εδώ. Το ξέρω, θα έρθω αργότερα να τα πω. Κύριε Θανάση, θέλω κάτι να σου πω. Τώρα. Ναι, τώρα. Δεν έρχεσαι να πιεις ένα κονιάκ. 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 Τώρα είναι που μου χρειάζεται. Εδώ στη μέση τα έχεις αφήσει. Δεν πειράζει. Πού είναι το κονιάκ. Κάτσε, κύριε Θανάση. Να κάτσω. Ναι, ναι. Κάτσε. Να κάτσε. Φέρω όμως γρήγορα το κονιάκ, γιατί σήμερα πρέπει να ξεκαθαρίσω τους λογαριασμούς μου. Θα το φέρω. Αμέσως.
Θανάση. Σε περίμενα. Με απέλησαν. Σε απέλησαν. Γιατί? Γιατί είμαστε παντρεμένοι. Είμαστε παντρεμένοι. Και πώς το μάθανε? Η μάνα σου. Η μάνα μου. Τι η μάνα μου? Άρε Φροσάκη, σου είπα πάνω να μας χαλάσει το σπίτι, εσύ βελές να καταλάβεις. Μη μου λες πάλι τα ίδια, σε παρακαλώ. Τι σχέση έχει η μάνα μου, σε ρωτάω. Τι σχέση έχει η μάνα σου? Γιατί φόρεσε σήμερα τα καλά της, ξέρεις? Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Να σου πω εγώ. Πήγε στο γενικό και με κάρφωσε. Αυτοπροσώπος. Αδύνατον. Με τα μάτια μου την είδα, Φροσάκη. Και εμένα τα μάτια μου είναι ανοιχτά. Και θες να ξέρεις, ερχόμουν τώρα εδώ με πολύ άσχημους σκοπούς. Το σκέφτηκα όμως το πράγμα. Λέω λοιπόν να ζήσω εγώ μόνος μου και εσύ με τη μάνα σου. Πού ξέρεις, αύριο μεθαύριο μπορεί να κάνετε και παιδιά. Ναι, βρε, μαζί μου μπορεί και να κάνει παιδιά. Μαζί σου αποκλείεται. Τα βλέπεις. Άντε, γεια. Στάσου, σε παρακαλώ. Για μια φορά στη ζωή μας μπορούμε να μιλήσουμε λογικά και ήρεμα. Πώς να μιλήσουμε λογικά και ήρεμα, ρε Φροσάκη. Μια ζωή στέκεσαι ανάμεσα σε μένα και στη μάνα σου. Ξεκαθάρισε τύπο να μπορούμε να μιλήσουμε. Πήγε σήμερα στο γραφείο. Τι τη στέλνει τις κουβέντες, Φροσάκη μου. Ας τον αναφύγει, άχρηστος είναι. Σε ρώτησα αν πήγε στο γραφείο και αν μίλησε στο γενικό. Άκου να σου πω, Φροσάκη, η μάνα σου είμαι και ξέρω καλύτερα από σένα. Κάτι πρικοθύρα, σαν κι αυτόν. Πρικοθύρα, εγώ. Παιδοθύρας μάλιστα. Τρία χρόνια ένα παιδί κυνηγάω. Δεν θα το κάνεις, βρε. Γιατί είσαι άκαρπος, 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 άκαρπος. Όχι. Εσύ με τρώγεσαι. Θανάση. Δεν έχει βοήθεια. Δεν σε γλιτώνει κανένας. Θανάση. 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 Φύγω από εδώ μέσα! Προσκαμάτα! Τα ρεζιλίκια τέλος. Σε ρωτάω για τελευταία φορά. Πήγε σήμερα στο γραφείο και μίλησε στο γενικό, ναι ή όχι? Λοιπόν, ναι, πήγα! Και δεν θα δώσω λογαριασμό σε κανέναν! Δεν θα δώσεις λογαριασμό σε κανέναν. Πολύ ωραία. Φρόσο! Θανάση! Περίμενε μια στιγμή! Να περιμένω, τι να περιμένω! Περίμενε, σε παρακαλώ! Φρόσο! Τι πας να κάνεις, παλάθηκες? Άσε να σε παρακαλώ. Φροσάκη, μια στιγμή να σου εξηγήσω. Δεν χρειάζεται να με εξηγήσεις, κατάλαβα. Λες. Φρόσο. Φρόσο. Η καρδιά της. Θα την πιάσει η καρδιά της. Η καρδιά. Φρόσο. Φρόσο. Πού πάμε? Όπου θες. Εσύ είσαι ο άντρας του σπιτιού. Εγώ είμαι στη διάθεσή σου. Λες.